Λοιπόν, έχεις μια τελευταία ευκαιρία στη ζωή σου. Τελευταία ευκαιρία είναι αυτή, δεν θα σου δώσουμε άλλη. Είσαι μεταξύ ενός, δύο, τριών, τεσσάρων Ολυμπιακών. Καταρχάς, έχεις κάνει εισαγωγή μόνος σου, χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Δηλαδή. Ναι, περίμενε. Θα φέρει ο γκουρού μια κανάτα με νερό. Λες τρεις φορές ενώνα του Ολυμπιακού, διαλέγεις όποιον θέλεις για βάφτιση και ξαφνικά γίνεσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Σου φεύγει αυτή η μιζέρια που δεν φταίσαι εσύ. Κάποιος στο πέρασε και ξαφνικά όλα θα αλλάξουν. Θα γίνεις πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είσαι χαμογελαστή, θα έχεις 47 πρωταθλήματα. Τι λες, θα το κάνουμε? Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ναι. Εδώ είμαστε για να κάνουμε ένα ακόμα podcast. Ο Αντώνης ο Τρούπης είναι ηλίθιος, το καταλάβατε όλοι. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Τα είπε όλα μόνος του. Εντάξει, ηρέμησε το. Δώστε κάτι και στο ρούλι πήρες. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι πριν 3 χρόνια δεν υπήρχε καν αυτή η διοργάνωση. Δηλαδή, βλέπεις, δεν ασχολούμαι από την ώρα που έχω έρθει μαζί σου. Μην με κάνεις να ανοίξω το στόμα μου. Τα έχω πει στον Κανδυράκη από το Δεκέμβρη. Το ξέρει, το έχουμε συζητήσει. Έχει τελειώσει και το θέμα. Συγχαρητήρια παρόλα αυτά, γιατί θα πρέπει να μας δει κάπως και ο Θεός εδώ στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως, εντάξει. Τουλάχιστον εγώ έχω μαλλιά σε σχέση με σένα. Τουλάχιστον. Τι έχουμε. Λοιπόν. Ναι. Summer Master League σήμερα. Από εκεί θα ξεκινήσει, μου φαίνεται το. Ναι. Και έχω, ναι, Γιώργο Καλαφάτη και Λευτέρη Κανδυράκη. Θες να σου πω τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο? Για πάμε. Καταρχάς είναι loser στα Final Four. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Πάνε σε Final Four και τρώνε ξύλο. Ο ένας δω τον άλλον. Βέβαια, ο Λευτέρης Κανδυράκης σαν Αγγλιντρού έχει φάει ξύλο από τον Γιώργο Καλαφάτη σαν Αγκουανίλε σε Final Four. Το θυμάστε αυτό εσείς? Αν το θυμάμαι. Έτσι. Και χθες το συζήτησα. Εντάξει, ωραία, πέστε ένα γεια καταρχήν. Καταρχάς, να... Καλησπερίστε λίγο τον κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ζήτω Ολυμπιακός. Εγώ δεν θυμάμαι. Τι δεν το θυμάσαι, πρόπερση. Ένα πόντο, δύο, χάσαμε. Μήπως δεν ήσουν. Έξι άτομα ήσασταν. Α, Σάμερ. Δεν ήμουνα, ναι. Τελικό. Είχα χάσει τελικά. Ήταν στο ημιτελικό μεταξύ του. Του πετάξαν έξω του Αγγλιντρού. Μετά πήγαν στο τελικό. Φάγανε φάπα στο τελικό. Είχε πέτα, ρε φίλε, εκεί πέρα. Δηλαδή, όσο και να το παλέψαν τα παιδιά, νομίζω ήταν λίγο. Ναι, έχουμε δει και του άλλου τελικού που έχει πάει. Με τον Τιλαβέρι, με τη Σπέι. Έτσι είμαστε εμεί. Έτσι είμαστε. Όπω τον Τιλαβέρι, φίλε. Είχαμε φέρει και οικογένεια εκεί. Μπαμπάδε. Τιλαβέρι είναι στον Πειραιά, στα Μανιάρικα. Ήταν. Ναι, τα παιδιά, ναι, ήταν. Είχαν μπει λίγο πιο μάχημοι από τα Φλωράκια. Αυτό το είχατε σίγουρο? Τους είχαμε ξαναπαίξει, νομίζω, στη σεζόν. Είχαμε έρθει αισιόδοξα, ρε παιδί μου, ξέρεις, πρώτη χρονιά, τελικό. Γι' αυτό φέρατε και συγγενείς. Και φέραμε συγγενείς και δεν πήγε καθόλου καλά. Αντώνη, φάγανε 30 στον τελικό. Ήταν ο πιο αστείος τελικός πρώτος που έχουμε βιώσει ποτέ, δηλαδή. Ήταν αστείο. Έφαγαν 30 πόντους. Φαλάνε 27 σε όλο το παιχνίδι. 27 πόντους. Για να το λέει. Ναι. Το έχω σβήσει, δεν. Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, οι Αγγλιντρού έχουν χάσει έναν τελικό απέναντι στον Άνεμο. Ήταν η πρώτη και η μοναδική ευκαιρία, φαντάζομαι, που θα έχουν στη ζωή τους να πάρουν μια κούπα. Και αυτοί νομίζω φάγανε. Τόσο εκεί δεν φάγατε? Κάτι λιγότερο από 20. Φάγανε και 18 κι αυτοί. Δεν το ξέραμε όμως, δεν είχαμε ξαναπαίξει ποτέ. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο. Όχι, εντάξει, θέλω να πω τα παιδιά είχαν παίξει με τον Τιλαβέρι που λέει στον όμιλο, γιατί εμείς δεν τους ξέραμε. Σε τι επίπεδο μιλάμε? Development τότε. D1. Εκεί είχε τα σκληρά. Είχε πολύ σκληρά, γιατί στον ημιτελικό περάσαμε τους Creeps και ο Άνεμος είχε περάσει τη Space Ελλάς. Δηλαδή είχε γίνει μακελιό. Κρύπς πέρασαν ανέπαφα, χωρίς μανούρες ή ήτανε... Ξέρεις τι, δεν προλάβανα πολύ αντιδράσουν. Αυτό γιατί βάλαμε καλάθι ένα δευτερόλεπτο πριν λήξει ο κάρμας, έβαλε καλάθι. Ψάχνετε να γίνει μανούρα, αλλά έχετε ήδη φύγει εσείς και... Όχι, δεν προλάβε να γίνει τίποτα. Ο Γιώργος Καλαφάτης θέλει εδώ. Όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτή η μανούρα και τέτοια μέχρι. Αντώνη, μίλα! Για να πάμε και στις ερωτήσεις σιγά-σιγά. Τι φταίει όμως και. Γιατί βλέπουμε, ρε παιδί μου, στα social σηκώνεις κούπες με. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, στο άθλημά σου. Ναι. Στο μπάσκετ, μάλλον που δεν είναι πάνω σου τελείως. Να μου πεις γιατί στην μπάλα. Δεν είμαι. Δεν είσαι παίκτης στο μπάσκετ. Ναι. Είμαι ρολίστας. Ναι. Δεν είσαι στο κατάλληλο σύνολο, δηλαδή φταίει η υπόλοιπη. Όχι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές έχουμε πιάσει και ταβάνι. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαστε πάντα για να φτάνουμε, ας πούμε, εμείς τελικά.
Ναι. Αλλά φτάνουμε με τελικά και όταν χάνεις φαίνεσαι loser. Ναι. Εντάξει, θα κάνω και εγώ το κόλπο ας πούμε, που χάνουν στους 16 για να μην μας λένε loser. Να τελειώνουμε, ξέρω. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει κανείς για κόλπο. Χάνουν όντως στους 16. Χάνουν όντως στους 16, φαντάζομαι. Δεν το κάνουν για κόλπο. Ναι, λέω, θα χάνουμε κι εμείς για να μην μας λένε loser. Ενώ τώρα φτάνουμε τετράδα και τρώμε και ταμπέλες. Δηλαδή δεν είχε κάτσε, ρε αδερφέ, άμα πας να όχι, γιατί κάνουμε. Φορ, όχι, είναι overachieve αυτό που κάνουμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά συνηθίζεται σε, ειδικά στα summer να φαίνεται ομάδες δυνατές. Στο summer είμαστε καλύτεροι γιατί έχουμε παιχταρά εκεί που πονάμε στα winter. Δηλαδή δεν μπορεί να τα σηκώνετε σε άλλες διοργανώσεις και στο μπασκετάκι, δεν τα σηκώνετε. Αυτό λέω. Δηλαδή σε άλλες διοργανώσεις έχουμε δει να σηκώνετε κύπελα. Μιλάς και για τον μπάσκετ. Ναι. Για τον μπάσκετ, ναι. Δηλαδή τον κάρμα τον έχουμε δει με ένα κύπελο σε όλες τις διοργανώσεις. Άστο τον κάρμα τώρα, εντάξει. Ο κάρμας και παίζει στους DPG. Ο κάρμας παίζει εδώ στον. Είναι συμπαίκτη του. Το είδα και λέω τι γίνεται, παιδιά. Με... Άκου. Στους DPG πού? Σε άλλο πρωτάθλημα. Σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Παίζει με τους DBG. Ναι. Απίστευτο. Και με το δημοσιογράφο που κάνει λάθος στο Καλαμάτα έπαιζε. Ήταν στο Boxcore. Τα τρία λάθη στο Καλαμάτα. Αυτό που έλεγε. Με τα τρία ορθογραφικά στη λέξη Καλαμάτα. Ναι. Δύο μη, δύο αλφα. Αυτός. Ήταν μέσα. Αυτός. Στο Boxcore. Ωραίες παρές κάνω. Σα προηγούμενα δεν ήσασταν εδώ. Ωραίες παρές κάνω. Ναι, καταλάβαμε ποιος είναι. Καταλάβαμε. Είμαστε κομπλέ. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν απάντησε όμως. Όχι, να απαντήσω. Ναι. Και το είχα πει όταν ξεκινούσαμε εκείνο το πρωτάθλημα. Είχα πιάσει το Βασίλη και το Γρηγόρη. Ναι. Και τους είχα πει: άμα θέλετε, είναι ευκαιρία σας να κάνετε κάτι καλό. Ναι. Χορηγήστε μας τις φανέλες να γράφει μπασκετάκι. Ναι. Γιατί εκεί που πάμε, αυτοί που πάμε, ναι, θα το σαρώσουμε. Ναι. Δεν με άκουσαν. Ναι. Εμείς κάναμε double εκεί. Μεικτή μπασκετάκι ήταν η ομάδα. Ναι. Συν τον Μπούρο, ενεργό. Ναι. Αυτό. Δεν ήθελαν να ακούσουν. Για ναι. Χειροκροτώ, αν δεν καταλάβατε τι κάνω. Χειροκροτώ που θα χορηγήσουμε τη φανέλα σου επειδή ήθελες να πας σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Κακομοίρη, επειδή δεν μπορείς να σηκώσεις το δικό μας. Για να πας πρωτάθλημα. Και θες χορηγούμενες φανέλες. Μα σου λέω ότι θα πάω εκεί πέρα σαν μεικτή του δικού σου πρωταθλήματος και θα το σηκώσω. Εντάξει. Πώς πήγε ο Ολυμπιακός μες στο έτσι τώρα και το σήκωσε. Έτσι. Δεν μα αφορά. Πάσε αλλού και τα κάνει όπα. Δεν μα αφορά. Ήρθες μετά στο μπασκετάκι που έπρεπε να το σηκώσεις, έφαγες. Ναι, ένα πόντο έχασα, ένα πόντο. Και αντίο. Λοιπόν, δύο σερίες ένα πόντο. Για όποιον δεν γνωρίζει, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από εσάς, εγώ και ο Λευθέρης ο Κανδυράκης είμαστε ζευγάρι τα τελευταία 5 χρόνια στη ζωή, οπότε ό,τι ακούσετε από εδώ και πέρα είναι... Λοιπόν. Ωραία, επειδή και ο Γιώργος είναι ζευγάρι και μάλιστα παντρεμένο και με παιδιά και 12 η ώρα θα πρέπει να είναι κάπου και έχει ακριβώς την ίδια παντόφλα που τρώει και ο Λευθέρης. Και εγώ τα ίδια θα ακούω. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, στη Summer Master League υπάρχει αστερίσκος σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτό είναι ότι υπάρχουν οι ενεργοί παίκτες. Πώς βοηθάει ή όχι στην καλοκαιρινή προετοιμασία όταν οι ομάδες της Master League στο καλοκαιρινό θα πρέπει να κάνουν νέο πλάνο καθώς έχουν στηριχθεί στους ενεργούς τους. Ενώ στις άλλες κατηγορίες μπορεί να γίνει μια πρώτη δομή, να δεις έναν κορμό και να παίξεις τη σεζόν. Αυτό εσάς πώς σας βοηθάει ή όχι. Γιώργο, ξεκίνα εσύ. Δηλαδή ότι τώρα παίζουμε παιχταράδες και στην προετοιμασία του ναι. Κοίταξε, είμαστε ομάδα που δεν έχουμε συστήματα προπονητή κτλ. Οπότε δεν θα μας επηρεάσει πολύ. Και οι παιχταράδες που συνήθως φέρνουμε εμείς είναι της παρέας, δηλαδή ξέρεις, δεν είναι ότι έρχεται ξαφνικά ο Πέτας ή ο Μίχαλος και... Ή ο Μπουρούσης. Ή ο Μπουρούσης και ναι, τον κοιτάμε, του ανοίγουμε να κάτσει κτλ. Ναι. Οπότε όχι, στα πλαίσια ότι είμαστε εντελώς σχήμα σαν ομάδα δεν θα αλλάξει τίποτα. Ναι, ίσως όχι απάντηση που περιμένεις. Όχι, στο γενικό πιο πολύ το πήγα, δεν το πήγα τόσο στο προσωπικό. Okay. Γιατί η Master League όπως και να το κάνεις χρησιμοποιεί αυτό το αναστερίσκο που δίνουμε να φέρει παίκτες με δελτίο. Όχι, πιστεύω εντάξει, είναι και εμπειρία που παίρνεις σε κάποια πράγματα. Δηλαδή άμα έχεις τον Μπουρούση δίπλα σου ή κάποιον παίκτη τέτοιου βεληνικούς, παιδί μου, ξέρεις, είναι κάτι που σου μένει. Τώρα τι θα σου μείνει την επόμενη χρονιά δεν ξέρω. Και γιατί σε καταστάσεις μπάζερ βγάζετε το Σιμιτσόπουλο μόνο του, κατά τυχή γίνεται. Για να το σκληραγωγούμε. Ναι. Σαν να έχεις ένα λιοντάρι, κρατάεις για όρτη συνέχεια. Ναι, ναι. Και μετά να του ανοίξεις το κλουβί. Ναι. Τον κρατάμε μόνο για το 7. Ναι, για το 7.
Και έκανα ημιτελικό εξωτελικού γιατί έχουμε την παράδοση, ξέρεις. Τη γνωστή. Για να πάρω λόγο για τις συμμετοχές μας. Εντάξει, εγώ τώρα για Uncle Drew θα μιλήσω. Πάντα ο ένας μας ενεργός είναι ο Πούρος, που είναι της παρέας. Έχουμε παίξει πολύ μαζί, δηλαδή δεν μας επηρεάζει καθόλου. Μας κάνει πολύ καλύτερους και με τη μία. Γιατί έχουμε παίξει εκατοντάδες παιχνίδια παρέα. Και μετά οι υπόλοιποι ενεργοί, τώρα δύο έξτρα πέρα από τον Πούρο και έναν μέχρι πέρυσι, είναι παίχτες καλοί και θέλουμε να είναι της παρέας, δηλαδή να τρώνε το φαγητό τους μετά τα παιχνίδια. Μπύρα. Ναι, μπύρα η υπόλοιπη, εγώ δεν, όχι, δεν έχω αλκοόλ. Οπότε με τη μία γινόμαστε μια πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό και στα summer παίζουμε πολύ καλύτερα από τη στα winter. Συγκεκριμένα φέτος προσπαθούμε να προετοιμάσουμε την ομάδα για το winter. Ναι, μεν ο Πούρος, ναι, μεν ο Πολυχρονόπουλος, ο Γιάννης που πρώτη φορά παίζει μαζί μας, αλλά έχουμε ξαναπαίξει παρέα. Ωστόσο, κοιτάμε πιο πολύ τους παίχτες που θα έχουμε και για το winter. Και ελπίζουμε και τον Πούρο, απλά δεν το λέμε. Σε γενικό βαθμό όμως, τις ομάδες πώς πιστεύεις ότι τις επηρεάζει? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπερδέψει καμία ομάδα ένας ενεργός παίχτης, εάν είναι καλός. Τώρα, εάν είναι κάποιος ενεργός που παίζει στην τελευταία κατηγορία της ΕΣΚΑ ή της ΕΣΚΑΝΑ και απλά είναι φίλος με τα παιδιά, εντάξει, οι ίδιοι θα μείνουν, εντάξει, χειρότερο δύσκολο. Αλλά δεν μπορεί ένας καλός παίχτης που ξεχωρίζει, μόνο και μόνο που κάνει προπονήσεις μες την εβδομάδα, ας πούμε 2 και 3 και 4, δεν γίνεται να σε κάνει χειρότερο. Παίζει μπάσκετ, τελείωσε. Άρα μόνο καλύτερες κάνουν τις ομάδες ενεργοί παίχτες και κάθε χρόνο κιόλας γίνεται και πιο δύσκολο, γιατί όλο έρχονται. Πολλές φορές μπαίνει ο σκοπός πάνω από το... από την ευχαρίστηση, οπότε δυσκολεύει το θέμα. Αντώνη. Λοιπόν, δεν έχετε προπονητή το ένας ή το άλλος. Ναι. Εντάξει, έχουμε κάνει καμιά φορά ο Μπιλάρας τον προπονητή σε εμάς. Ναι. Προσπαθεί. Ο Μπιλάρας είναι ο Χρυσοδουλόπουλος. Ναι, okay. Προσπαθεί ενώ όταν παίζει, όχι προσπαθεί να το κάνει. Αναφέρει τον Μπιλάρα γιατί τις δύο μοναδικές φορές που έχει ο Άγγλου ντροπροπονητή στον πάγκο. Ναι. Μην πω πώς πήγε το εγχείρημα αυτό. Συνέχισε λίγο με την καταρχάς, υποθετικά αν. Τι, Βενέτης και Κάρμας λέω. Τι με κοιτάζει κάτι τέτοιο. Ο Κάρμας τι ήταν προπονητής. Ο Κάρμας ένα μάτσα έκανε με τα παιδιά. Μπράβο. Ναι, και τα παιδιά. Το ίδιο λέμε. Τι χάσατε. Φίλε, εκείνο το παιχνίδι, η ομάδα, δηλαδή χωρίς παρεξήγηση. Το παιχνίδι αυτό ήταν για 20 πόντους. Κατάφερε ο Κάρμας να το χάσει. Ναι. Θα βάλω το ξαναδώ. Όχι, από θέμα. Το έχει ξεκινήσει εντωμεταξύ ο Ρούσος, δεν το λένε το παιδί. Ναι, αυτό εντάξει ήταν. Είχε ξεκινήσει ο Ρούσος εντωμεταξύ, μια παρένθεση είναι αυτή. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ρούσος είχε στο πρώτο ημίχρονο 16 πόντους. Και έρχεται τον Μπονάτσο στο ημίχρονο. Του λέμε Σπυρό, καίει, ξεματάει, τα έχει γράψει όλα. Πρώτη φάση του δίνει σουτ. Και το γράφει. Και κοιτάζουμε το Σπυρό. Και το κοιτάζουμε. Και δεν μιλάει. Και λέει κάποια στιγμή, ήθελα να δω αν θα το βάλει. Εντάξει, να το πατήσουμε τώρα. Φταίει ο Καρμάς, αλλά και για όλα. Ναι. Υποθετικά, ποιον προπονητή θα επιλέγατε για την ομάδα? Εγώ ξέρω. Ποιον? Βρύλη. Γιατί? Γιατί τους έχουμε παίξει αντιπάλους. Πάντα, εγώ πάντα μιλάω γενικά. Και πάντα ανοίγουμε κουβέντα και τα λέγαμε ωραία με ευγενή άμυλα κτλ. Κατά τη διάρκεια του αγωνά. Ναι, που και είχαμε. Είναι και το φόρτε του να πούμε, ότι του αρέσει να το κάνει. Ναι, και με Γιαννήρικες μια ωραία στιγμή. Όπω, ναι, αυτό δεν φίλε. Μου λέει, έχω βάλει 7. Του λέει, έχει βαρέσει 25. Ναι. Του λέει, και εγώ έχω βάλει 25. Ναι. Το άλλο που σου έλεγε. Εντάξει, για 30 είστε. Αυτό. Όχι, όχι. Δεν έχουμε έρθει όλοι. Κάνουμε και rotation σήμερα. Εντάξει. Καλούτσικη. Αυτό προσπαθούσα να περάσει το vibe. Ναι. Εντάξει, εν τέλει πήγε καλά. Ναι. Πήγε. Κερδίσανε, βάζε. Αυτά ήταν καλή ομάδα. Είχαν ένα παραφουσκωμένο μωρό, φίλε, που την έβαζε με ταμπλό, ένα γομάρι. Κερδίσατε. Ένας με ένα μαλλί. Ναι, κερδίσατε. Έτσι, αυτή η υπεροψία, έτσι και η έπαρση ήταν η φετινή της ΑΕΚ. Αυτή την υπεροψία. Ναι, όχι, να το πούμε. Σαν παρένθεση στον κρέμα, παιδί μου. Ο Αντώνης θα τα σπάσει όλα εδώ μέσα. Θα κτουπεί. Σου καλάσω. Χριστέ μου, δεν αντέχω. Λοιπόν, θα ήθελε στο Βρύλι. Coach Βρύλι, λοιπόν, του περάσαμε. Βάλει στον κλασικό τον όμιλο του θανάτου, ενώ οι άλλοι κάνουν βόλτα στο πάρκο.
Βέβαια, αυτό μας κάνει και δυνατούς. Να σου πω κάτι. Αυτό μας κάνει δυνατότερους. Να σου πω κάτι. Γιατί όλος ο κόσμος μου λέει ότι τους βάζω στον όμιλο του θανάτου. Δεν έχω καταλάβει τελικά. Ο Βόρειος όμιλος. Όλοι είναι ο όμιλος. Ρε φίλε, παίζουμε 5 χρόνια οι ίδιοι που είναι οι καλές ομάδες. Ωραία, γιατί το βρίλει τώρα. Λοιπόν, με τους γκάγκστες έπαιζε πάντα το μπιφ. Πάντα μας ψιλοκερδίζανε. Περάσαμε εν τέλει. Εμείς μας άνοιξε αρκετά εκείνη τη χρονιά. Και μετά παίξαμε με αντίπαλο που είχε αποκλείσει τους γκάγκστες. Και μου στείλε, ρώτησα τον Βρύλη έτσι αστειευόμενος, μεγάλε coach, πες μου τι και πώς. Και μου στείλε ο τύπος ένα ηχητικό στο Facebook, μου πέσαν τα μαλλιά. Δηλαδή, μόνο τι κάλτσες θα βάλει ο shooting guard, μου είπε. Ναι. Και ενώ εμείς είμαστε χάμπαροι τελείως με αυτά τα coaching, δηλαδή τους πω, ξέρεις, τρέχα γύρευε. Εκείνο το μάτς συγκεκριμένα κάνει τεράστια διαφορά. Ο Βρύλης φωνάζει, όπως το λέω. Εντάξει, θεωρητικά στα θέμα scouting έχετε τον Γκέγκιο. Ναι. Δηλαδή ο Γκέγκιος κάνει μια κάποια δουλειά στο κομμάτι αυτό. Ναι, δηλαδή σας λέει δύο πράγματα, γνωρίζει τις ομάδες. Τις γνωρίζει, κάπως. Τα πάντα γνωρίζει. Ναι. Εδώ το ρωτάω επειδή κάνω ένα βίντεο τώρα για τον Τζαβάρα που τον πήραμε από μια ομάδα. Πιστόλια. Να μαζεύω τα τρίποντά του για να κάνω ένα βίντεο να πικάρω τα πιστόλια. Του λέω σε κάθε μάτς σε τι λεπτό έβαλε τρίποντο Τζαβάρας. Ναι. Σε ένα λεπτό, μα το Θεό, 1 και 15, 3 και 24, 5 και τέτοιο. Ναι. Πρέπει να τα βλέπει τρεις φορές την ημέρα και ξέρει τι πάντες. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Λευτέρη ζει. Εμείς, εγώ νομίζω ότι εάν δεν είναι ο Μπιλάρας στον πάγκο μόνο σαν προπονητής, όχι τον θέλω μόνο σαν προπονητή, έτσι, είναι παίχτης, αλλά εάν πάρει απόφαση να είναι μόνο προπονητής, είναι μόνο ο Μπιλάρας για μας. Δεν υπάρχει άλλος να μπορεί να κάτσει στην άκρη του πάγκου τον Τρου. Είναι μεγάλη η κλίκα στην ομάδα και υπάρχει μεγάλη γκρίνια εάν έρθει κάποιος τρίτος και πάει να παρέμβει σε αυτό που έχουμε. Ποιον θα ακούγατε, πιστεύεις όμως? Μόνο τον Μπιλάρα. Έλα, και επειδή είναι της παρέας. Δώσε και κάτι σπάιση. Πάρε να ούτε, αυτό, ούτε τον προπονητή το Sun City. Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό που λέει. Το Σταυρόπουλο λέει, αλλά. Δεν το ξέρω. Αλλά... Το ξέρω σαν άνθρωπο, το ξέρω σαν φυσιογνωμία και τέτοια, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί του. Αλήθεια όμως είναι αυτό που λέει, γιατί πραγματικά το είπα πριν ότι όποιος, όταν έχουν βάλει άλλους ανθρώπους να κάνουν διαχείριση στον πάγκο, έχει πάει πολύ λοιπόν, κακά. Λοιπόν, ξέρεις, ωραία, άντε να πω ένα έτσι, να δώσω ένα όνομα με ένα αστερίσκο. Μπορεί και να μας τέριαζε κάτι ακραίο, όπως ο προπονητής Λιμόζου. Ο Πατίστας ο Ευρυπιώτης. Ακριβώς, να ακούσουμε τις Παναγίες μας, τους Χριστούς μας, πώς θα ρίχνει κιόλας ο δικός μας ο σκακιστής. Ναι. Μπορεί να ταιριάζει. Δεν το ξέρω, αλλά κάτι ακραίο θα ταιριάζει σε αυτήν την ομάδα. Κάτι soft, ναι. Τίποτα. Εντάξει, Λευτέρη μου, στο Final Four φτάνει και χωρίς τα καντήλια του τέτοιου. Σε καλοκαιρινό. Σε καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό δεν μετά. Δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, το ταβάνι σου έχει φτάσει. Οκ, κάτσε με τον Μπιλάρα. Εγώ δεν και ποντίκι έπαιρνα τώρα που το σκέφτηκα περισσότερο. Το Μάνο, ε. Ναι. Είναι soft βέβαια. Αλλά ξέρει από. Μπασκετάκι. Ναι, και τον ξέρουμε χρόνια, οπότε εγώ θα με έβαζε να παίζω συνέχεια. Ωραία, Ποντίκης είναι στου Friends. Πολύ. Αρενοπό όνομα ομάδα. Σε εσά ήρεμο θα ταιριάζει. Λοιπόν. Σε εσά πάντω ήρεμο θα ταιριάζει. Ναι, ισχύει. Λοιπόν. Εμείς είμαστε όλοι χουλιγκάνοι τώρα και μέσα είναι, δεν είμαστε. Ολοκληρώσατε το καφενείο, εντάξει. Εσύ μας ρώτησες. Ωραία. Όχι να μιλάτε μεταξύ σας, μιλάτε σε εμάς. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Summer Master League. Σύμφωνα με αυτά που έχετε δει. Αυτό το φετινό δηλαδή. Πάμε Γιώργο. Εγώ είμαι πάντα ο παδός του Merck, του Big Merck, που κάποια στιγμή θα το φέρω στο... Άρα που πάει... Κάτσε, Deportivo φαίνεται, δεν κάθομαι να βλέπω μάτς, αλλά ο τυπάς είναι σοβαρός. Και τους βλέπω και τους άλλους ταυραντισμένους φωτογραφίες, ρίχνουν και τριαντάρες. Πρέπει να είναι σε αυτές τις ομάδες, πιστεύω. Okay. Για τα Μερκεβίζου, λέει. Ναι. Deportivo, πρέπει να είναι. Ναι, ο Μαρινάκης έχει το σύνδρομο του Κάρμο, ο Μαρινάκης. Ναι. Δηλαδή, Μεράκλες, κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει πρωτάθλημα. Στον όμιλό μας η Τριποντοκρατία είναι καλή ομάδα. Σωσάμε. Μιλώντας για τον όμιλό μας, η Τριποντοκρατία με τα παιδάκια ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν είναι τώρα για. Είναι αγαπημένους νομίζω. Το πάρουμε πάλι. Κάτι τέτοιο έλεγες, ναι, μπράβο. Ναι. Και οι Μεράκλες που μας ρίξαν φιστίκι προχθές δεν έπαιξα μεν, ναι. Αλλά δεν. Θέλω να μου πει τις καλύτερες, όχι αυτές που πιστεύεις ότι είναι μέσα. Μισό λεπτό. Όφυλα να σχολιάσω τον ομιλό μου, ξεκινώντας την απάντηση. Με την Γλυκερία, επειδή είχαμε χθες ένα. Πιστεύετε ότι είναι. Τις λέω ρε παιδί μου, να τους ρωτήσουμε ποιες είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και μετά να τους ρωτήσουμε ποιες τέσσερις πιστεύετε ότι θα μπουν Final Four. Διαφέρει αυτό? Όχι, δεν διαφέρει. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Γιατί ρε φίλε να με ενδιαφέρει. Να λες ότι εγώ ναι, θεωρώ αυτή καλή ομάδα, αλλά έλα,
Αλλά για κάποιο λόγο θα φτιάξει. Δέξει την ήττα τώρα και πάμε παρακάτω. Να ολοκληρώσω. Πάμε, Γιώργο, ναι. Και οι Uncle Drew μου φαίνονται καλύτερα, όχι επειδή έχω δίπλα μου το Λευτέρη, αλλά βλέποντας τα αποτελέσματα και λίγο το πανελάκι που μαζεύεται, ναι, είναι καλή. Σίγουρα δεν είναι η New World Fix. Η New World Fix, Παύλα Retirees, πρέπει να γράψει, ναι, το όνομα, ναι, εδώ πέρα. Mix. Ναι, να γίνει Mix. Και είναι και ατυχές γιατί είχαν και το τελευταίο match στην Elite League που μας έριξε κατηγορία, αυτό το φιλικό. Χάρηκα πολύ που τις είδα να είναι μαζί στην ίδια ομάδα, πραγματικά. Ναι. Ναι. Ναι, την αλήθεια λέει. Η Thunderdogs είναι καλή. Ναι. Εμάς. Η Thunderdogs είναι καλή. Είναι καλή. Φοβερό παιχνίδι με κρύψη τώρα προχθές. Παίζει αυτός ο καλός ο point guard που τα στάζει από παντού. Καραγιανίδης. Καγιαμανίδης. Παίζει, ναι, αλλά. Προσπάθησε να μαρκάρω, ήταν λίγο δυσκολάκι. Είναι γενικότερα καλά. Εγώ αυτούς, Ντρου και Deportivo θα έλεγα και μετά ένα γκρουπ 4-5 ομάδων που θα είναι στη φασολάδα. Στη φασολάδα. Μάλιστα. Ναι, εσύ λεφτάει τι λες. Κοίτα, Deportivo σίγουρα είναι back to back. Ναι. Και πάει για 3-peat. Ποιους έχουν πέρα το Μέρ και ποιον άλλον έχει φέρει, το Σπανούλη, το Διαμαντή, ποιους έχει φέρει. Έχει τον Κρυακούκη, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Έχει 2-3 ενεργούς που είναι πολύ αυτό καλοί. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ο Γιάννης μπορεί να γελάει, αλλά ο αποκλεισμός στο χειμωνιάτικο του έχει στοιχήσει, άκουγο που σου λέω. Ρε παιδί μου. Και έκανε τα δύνατα δυνατά για να πάρει κούπα. Περίμενε λίγο. Ναι. Το έχει πει από την αρχή τη σεζόν ότι ο Κρυακούκης θα του λείψει από την ομάδα, είτε είναι στο Winter είτε είναι στο Summer. Από τη στιγμή που έχει δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο Summer. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάτι εντάξει, άλλο. Εντάξει, πήρε το Μερκεβίτσιος όμως, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Και ο Μερκεβίτσιος έχει πάντα αστερίσκο. Ότι κάπου θα πάει. Όχι. Ότι φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Δεν πάει μέχρι τέλους το summer του. Ναι. Δεν ξέρουμε πότε θα φύγει. Αλλά αν πάει μέχρι τέλους. Του αρέσει και η μποέμικη ζωή. Πότε έχουμε σκοπό. Μαρκάρισε καράβι. Καλά. Πότε έχουμε σκοπό να λήξει. Όχι, το μέσα Ιουλίου. Τι στοίχημα. Μέσα Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου θα πάει. Οριακά. Είναι πολύ οριακός. Δηλαδή, αν μέχρι πιστεύω 10 Ιουλίου γίνει τελικός, θα παίξει. Ωραία. Αν πάει 15-20, δεν θα παίξει. Ναι. Ωραία. Πες μας και τώρα και τις καλύτερες ομάδες που πιστεύεις. Και οι Bulls δεν πρέπει να είναι καλοί. Δεν τους έχω ξαναδεί. Πρέπει να είναι καινούργια ομάδα. Αλλά φαίνεται. Μοσχάτο Bulls. Όχι, ναι, η Μοσχάτο Bulls. Εγώ τους ξέρω. Θα τους έλεγα. Είναι καλή ομάδα. Έχουν παίξει και αυτοί πάρα πολλά παιχνίδια μαζί. Χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχω παίξει και εγώ αντιπαλός τους. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι και καλά παιδιά, ωστόσο. Έτσι. Η Hood είναι η άλλη ομάδα. Καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Έρχεται και σαν πρωταθλήτρια, έτσι. Αμέ. Το βασικό αυτό. Το πρώτο. Ότι πήρε το πρωτάθλημα, βασικά. Ας το πούμε. Στον ίδιο όμιλο έχω δει τους Ανούσιους. Και άκουγα πολλά λόγια γύρω-γύρω. Εντάξει, εγώ δεν ξετρελάθηκα. Πολύ καλή ομάδα, δεν ξετρελάθηκα. Ναι, ναι, καλή. Είναι μια 7-8 που... Οι τσιρικάδες. Όχι, δεν είναι. Έχουν 35-40 έτη μέσω όρο, αλλά φαίνεται ότι παίζουν πολλά χρόνια μαζί και έχουν καλή επικοινωνία μες στο γήπεδο. Εμένα οι Ανούσιοι μου αρέσανε. Δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτό που λέει ο Λευτέρης τώρα. Θεωρώ ότι οι Ανούσιοι είναι καλοί. Εντάξει. Και πάντα, σε όποια θέση και να βρίσκονται, τελευταίοι των τελευταίων, στην τελευταία κατηγορία, θα είναι οι Γκουρούδες. Ναι. Πάντα θα είναι υπολογίσιμοι οι Γκουρούδες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αυτό. Αν κατέβουνε. Πότε θα κατέβουνε. Δωράκι, φίλε, αυτούς θα τους πετύχεις πριν το Final Four στη Master, να σε ανεβάσουν κατηγορία. Τώρα είσαι τρελός. Σαν τους Λάιντριχ. Είσαι τρελός, βλέπεις ότι είμαστε πρώτοι. Βλέπεις ότι είμαστε πρώτοι και είναι 8η στον όμιλο που διασταυρωνόμαστε. Ναι. Τι, έχω δώσει ήδη εντολή να κάνουμε 4 ερείτες. Τέλεια. Ολοκληρωσές. Ναι, πώς. Ναι. Λοιπόν, την καλύτερη πεντάτα του πρωταθλήματος. Από τον Άσο μέχρι το 5. Πάμε, Γιώργο. Εγώ θα πω το. Άσο. Άσο είναι δύσκολο, θα δώσω το σέντερ που δεν έχω ξαναδώσει. Πάμε, ναι. Το αριστερό λιθουανικό άτι. Τον Big Merck. Ωραία, 4. Ναι, πάμε, 4, να κατέβουμε. Δεν μας πούν τίποτα. Πες ό,τι σου έρχεται. Μην το κάνουμε, Λίσσα. Κοίταξε, θα ήθελα έναν Αγκουανίλε μέσα, αλλά δεν είμαστε ούτε καν κοντά εκεί. Θα ήθελα ή το Χαλπερίν ή τον Ζαλμάνα τον έβαζα εκεί πέρα. Τον Έλλη. Αλλά δεν είμαστε ακόμα, δεν παίζουμε καλά. Τεσσάρκιο είναι καλό, δε φίλε. Να σου δώσω από εμάς. Δώσε ένα κάτι. Λοιπόν, έχει κάνει. Ο Μπονάτσος παίζει 4. Όχι. Όχι. Και δεν είναι και να μπαίνει καν. Αυτά τα δύο σέντερ να παίξουμε. Αυτοί κάνουν καφενείο. Μόνο του έτσι, καταλάβει. Άκουσε 4, πάρε έναν από την ομάδα μας όμως. Ναι. Πάρε το Γιάννη το Ροζή. Κάνει σε κάθε παιχνίδι 30 με 45 efficiency. Από 30 έως 45 κάνει. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει. Είναι μακρύς.
Παίρνει πολλά rebound. Με είχε στο μακρύ, δεν θέλω κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι, Ροζή. Αυτό, Ροζή, ο 4. Το έδωσα το χι. Άσο πάλι, δεν ήξερε. Δεν είναι, όχι. Δεν πάρε είναι. Πάλι από εμάς, πάρε τον Μπούλ. Εντάξει, εντάξει τώρα, κάνουμε τώρα. Μα πάλι είναι οι δύο, εσύ. Είναι οι δύο, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα από του Ντρου όλο το πρωτάθλημα να είναι όλη μια ομάδα. Δεν μα είχε στα δεύτερο φαβορή, δεν μα ανέφερε. Δεν πρέπει να έχει δύο παίχτε. Δηλαδή δεν έχουν οι σκακιστέ να μπει τέτοιο. Λέω, ο ναι, ο Φινεβολούσιο. Ναι, συγγνώμη τώρα γιατί έπεσα πάνω στο. Είχα το αποκλειστικό. Σκακιστέ. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Κάναμε ένα λάθο το παιδί μου. Δεν παράμε βόμβα στο σπίτι. Α, στο 4 θα μπορούσε και τον διάλογο. Ναι, 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 ναι. Αν και δεν. Ναι, εντάξει. Okay. Αυτό σίγουρα δεν ήταν στημένο, το θυμάμαι. Δεν είχε πάρει χαμπάρι καν τι είχε στηθεί, νομίζω, σε εκείνο το μάτσο. Ναι. Απλά δεν ήταν σε δέξι καλημέρα. Διαλό 4. Ωραία. Βάλε στο 3 τον Κογιαμανίδη, βάλε στο 2 τον Τίνο τον Αχή. Σωστό. Ο Μπίτσο να μείνει στην πεντάδα αυτή. Εγώ στο 2 θα βάλω τον Δημήτρη τον Μανέο. Ναι. Το Μαμπά. Από τον Μαμπά. Ναι, ναι. Από τον Μαμπά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματο είναι ο Μπίτσο. Είναι το μοσχάρι αυτό που λε. Τη τριποντοκρατία. Α, δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω δει σε κάτι MVP δηλαδή, αλλά δεν τον έχω δει. Είναι ο καλύτερο παίκτη τη κατηγορία. Αυτή η θέση παίζει. Πέντε. Παίζει γενικά παντού βασικά. Από το τρίποντο ξεκινάει, σουτάρει. Κάνει τα πάντα σοβαρά. Ναι, αλλά είναι δύο μέτρα, ρε παιδί μου. Αναγκαστικά θα το πάρει από κάτω. Αναγκαστικά. Αυτοί παίζουν. Θα παίζουν μάστερ την μπάλα. Αυτό κατεβάζει την μπάλα. Θα παίζουν μάστερ την μπάλα. Αφού πήραν την Evolution. Ναι, αυτό δεν είναι για να μην είναι ενεργό. Όχι, ρε. Έλα, ρε. Όχι. Σοπαρε. Ρε πούρο. Ωραία. Εσύ έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Τριάρι δεν έχω πει. Είπατε τον Καγιαμανίδη. Βάλτε το μοσχαράκι μέσα, ρε φίλε. Θα χωρέσει. Παίζει και τρία. Θα τον βάλω πέντε στη θέση του Μαριαβίτσου εγώ. Ωραία. Δεν έχω θέμα. Έχετε μπιφ. Και στον Άσο βάζω τον Μπουρ. Όχι. Παίζει μπιφ. Όχι, 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 όχι. Καθόλου. Ίσα ίσα. Όχι, αλλά εντάξει. Το δύο εννοώ το Μονέο έτσι. Πούρο Μονέο δηλαδή. Έχω θεωρούμε. Θεωρώ αγάπη μου ότι ο Μερκεβίτσος είναι... έχει ταβάνι. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίξει σκληρά έναν ψηλό ο οποίος μπορεί να παίξει σκληρά. Θεωρώ ότι ο Μερκεβίτσος έχει ταβάνι εγώ. Τελικό ελίτ έφτασε. Ναι, δεν έχει καμία σημασία το ένα με το άλλο. Εάν το ταβάνι το τελικό της ελίτ ας είναι. Ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι η ελίτ είχε καθαρούς ψηλούς... τόσο δυνατούς που να μπορέσουν να τον χτυπήσουν. Όταν να το πούμε σε άλλη κατηγορία για να έχει. Όχι, λέει ότι μόλις βρήκε απέναντι του ψηλό στα εκεί πέρα. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τον Μπονάτσο. Έχει πρόβλημα μεγάλο με τον Μπονάτσο, να ξέρεις. Αυτό λέω. Ο Μπονάτσο δεν έχει χάσει ποτέ από τον Μεργεβίτσο. Ναι. Έχει, πρέπει να έχει 10-0. Ο Μπίτσο απλά δεν παίζει 5. Παίζει κάτω. Καλά, δεν με ενδιαφέρει κανένα. Όχι, το λέω απλά για να μην. Λε και παίρνουμε μεροκάματο από τον Μπίτσο. Δεν πρέπει να το πούμε, ρε παιδί μου. Όχι, πραγματικά δεν με νοιάζει. Απλά αυτό θέλω να πω ότι θεωρώ ότι ο Μαρκεβίτσιος έχει ταβάνι και όταν βρει έναν ψηλό που να μπορεί να μπει λίγο πιο δυνατά, θεωρώ ότι. Σε ένα ιδανικό κόσμο με καλούς ψηλούς θα είχε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολύ καλοί ψηλοί. Και με τους Φιφάδο είχε πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί δηλαδή που. Ναι, είχε πρόβλημα. Αλλά αυτή προσαρμόζονταν και ωραία γιατί είχε πρόβλημα. Είχε καλό ψηλό όμως, ρε φίλε. Ο ψηλό του Φιφάδο ήταν. Δεν είναι ότι μάσησε ότι ήταν μισό-μισό ή τον. Την έχασε τη μάχη, αυτό λέμε. Την έχασε. Πάντως, εγώ το δουλεύω αυτό. Ναι. Το Μέρκ, δηλαδή είχα πάει να το δωροδοκίσω και με μπύρες για να χάσει το προτελευταίο μάτς. Ναι. Πιο βαριά. Κάποια στιγμή θα φορέσει τα μπορντό. Ναι. Απλά το ρίχνω έτσι εδώ. Ναι. Κάποια στιγμή, σε ένα, σε δύο χρόνια. Πρέπει να ανεβάσει το μπάτζετ. Με μπύρες δεν κάνει δουλειά. Όχι, είναι ταπεινός άνθρωπος. Με μπυράκια τη βρίσκει. Λοιπόν. Είστε δύο άνθρωποι που αγωνίζεστε χρόνια στην διοργάνωση, έτσι. Ναι. Ποιες είναι οι αλλαγές που βλέπετε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τι έχει αλλάξει από όταν πρωτοπατήσατε εσείς παρκέ? Γιώργο. Εμείς ξεκινήσαμε το 14-15, δηλαδή δεν αργήσαμε και λίγο. Τότε ήμασταν μικροί, τρέχαμε. Πλέον δεν είμαστε μικροί και εμφανίζονται και αυτά τα παιδάκια σαν τον αγαπημένο του Τρούπι, ο Μπίτσος όπως λέγεται. Πλέον έχει πάρει δημοσιότητα το πρωτάθλημα και μαζεύεται ταλέντο. Δηλαδή αν δεν έχεις το coaching, την οργάνωση και αυτά και στηρίζεσαι στην ταχύτητα όπως εμείς, αργά ή γρήγορα έρχεται το πέρασμα του χρόνου γιατί πλέον ξέρεις το μπασκετάκι το ξέρουν όλοι ρε παιδί μου. Να. Και μαζεύει πάρα πολύ ταλέντο, έρχονται παιδάκια μικρά που τη μυρίζουν και τέτοιο. Έχει δυσκολέψει ρε παιδί μου το πρωτάθλημα, δεν είναι όπως παλιά. Εγώ αυτό βλέπω σαν πρώτο τέτοιο. Τώρα
Αυτή την άποψη θα ενισχύσω κι εγώ. Γιατί. Καλά, μεγαλώνεται κιόλας. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν θα το πάω έτσι. Και έρχονται νεότεροι. Δεν θα το πάω έτσι ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Εγώ το ίδιο μπάσκετ έπαιζα και στα 25, το ίδιο παίζω και στα 34. Έτσι. Τρίποντο, τρίποντο σουτ. Τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το μεγαλώνουμε. Το θέμα είναι ότι πλέον πολλοί παίχτες που δεν πολύ παίζουν στις ομάδες τους, στις ενεργές ομάδες ενώ στις κατηγορίες τους, δεν έχουν πρόβλημα να το κόψουν και να έρθουν να παίξουν στο μπασκετάκι. Οπότε αυτόματα ανεβαίνει το επίπεδο και δυσκολεύει για αυτούς που είναι πραγματικά ερασιτέχνες του ερασιτεχνικού, όπως εγώ και ο Γιώργος, ας πούμε, που δεν ήμασταν σε κάποιες ομάδες και κάνουμε το κέφι μας. Οπότε πλέον δυσκολεύει γιατί έρχονται πολύ καλύτεροι παίχτες. Συν ότι είναι και πολύ περισσότεροι πλέον, έτσι. Δηλαδή τότε να είχαμε 80 ομάδες, τώρα είναι 200, μόνο στην Αθήνα λέω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει, υπάρχει πολύ πράγμα πλέον. Ναι, ρε παιδί, μα έρχονται και νέα παιδιά τα οποία παίζουν πλέον ένα άλλο μπάσκετ. Δηλαδή παίζουν πολύ γρήγορα, πιέζουν όλο το γήπεδο. Δηλαδή, άμα τους πετύχεις σε γήπεδα ναι, που είναι πολύ αυτό για να είσαι νέος και να μπορείς να το κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις παίξει μπάσκετ. Μπράβο, εγώ ναι. Κατάλαβα πώς το είναι ο Λευτέρης. Ότι όταν ξεκίνησαν αυτοί, ναι. Ήταν πολύ πιο δύσκολο παίκτες οι οποίοι είναι σε μια ομάδα τη ΕΣΚΑ ή τη ΕΣΚΑΝΑ να πούνε κρεμάω τα παπούτσια μου και πάω και παίζω σε ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που δεν είναι στο σύνδεσμο. Ναι. Πλέον, από την αναγνωριστημότητα σου λέει που έχει πάρει, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο ένα παίκτη που δεν έχει ενεργό ρόλο, ναι. Που μπορεί να μην παίρνει και λεφτά κιόλας, από το να χαλάει την εβδομάδα του και να πηγαίνει πάνω κάτω, σου λέει αυτό το ταλέντο που έχω, ναι. Θα το πάω σε ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί 5 φορές ας πούμε καλύτερα και έτσι σου λέει ανεβαίνει το επίπεδο. Αυτό εννοεί, ότι έρχονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι ερχόντουσαν πριν 7-8 χρόνια. Ναι. Εγώ κατάλαβα πώς το λέει. Αυτό συνδυάζεται και με δουλειές, έτσι. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σφίγγεις με τις δουλειές, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις και 5 προπονήσεις. Σου λέει θα παίξω στο μπασκετάκι. Okay, okay. Έχω παράδειγμα δικό μας. Είναι ο Μπονάτσος τέτοιος. Ναι. Μπονάτσος το κόψε πολύ νωρίς. Γιατί εντάξει, το παιδί είναι χειρουργός, είναι ορθοπαιδικός. Λέγε. Ναι, ναι. Και το κόψε. Και σαρί έχετε. Δεν ξάπλωνα στο κρεβάτι του σαρί που είναι. Δωριακά τον βάζουμε στην πεντάδα να παίξει. Ωραία. Πήγαινε στην επόμενη. Ωραία. Στην 7. Στην 7. Ναι. Είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της Master. Γιατί έχετε αγωνιστεί κατά καιρούς, έχετε περάσει από όλα τα μετέρια. Της Master είπες. Της, ναι. Ναι. Summer Master. Ναι. Το φετινό. Γενικά, έχετε παίξει και development, όχι. Έχετε παίξει και elite. Όχι, όχι, δεν είναι το πιο δύσκολο. Ποιο είναι το πιο δύσκολο. Τα Summer δεν είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί έχεις το πλεονέκτημα των ενεργών. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ καλός ενεργός μπορεί να αλλάξει όλη την ιστορία. Τα πιο δύσκολα είναι τα χειμερινά. Δεν έχεις ενεργό, πας με ό,τι έχεις μη ενεργό που πάντα δεν γίνεται να είναι καλύτερο από τον ενεργό. Οπότε σίγουρα τα πιο δύσκολα είναι τα χειμερινά. Ναι, σε ποια κατηγορία όμως σε ρωτάει ουσιαστικά. Δηλαδή έχεις παίξει σε αρκετές κατηγορίες. Σε ποια θεώρησες ότι ήταν. Ναι, σε ποια ήταν πιο απαιτητική, ας πούμε, πιο δύσκολη. Δεν χρειάζεται να είσαι ρε παιδί μου στο top 4, ας πούμε, στον κάθε όμιλο. Ποια θεωρείς ότι ήταν. Ότι κάθε εβδομάδα μου βγαίνει το λάδι. Ωραία, εντάξει. Κοίτα. Είναι και η Master και η Elite. Mm-hmm. Με διαφορετικό τρόπο σου βγαίνει το λάδι. Γιατί παίζεται και διαφορετικό το μπάσκετ σε αυτές τις κατηγορίες. Στην Elite παίζεται Elite το μπάσκετ, αυτό που λέει η κατηγορία, για τα ερασιτεχνικά. Και υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό έχει μπει αυτό που είπα και στην αρχή, ο σκοπός πάνω από την ευχαρίστηση. Εγώ δεν το χαίρομαι τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν με καίει να ξαναπαίξω στην Elite. Όχι ότι είμαι ή δεν είμαι Elite παίκτης, το λέω σαν νοοτροπία. Στη Master ξεχωρίζουν 5-6 ομάδες πάντα που θέλουν να πάνε στην Elite. Και όλες οι υπόλοιπες είναι για μαχαιριό. Θεωρώ ότι η Master είναι η πιο δύσκολη κατηγορία για να ξεχωρίσεις και να παίξεις σε πιο υψηλό επίπεδο. Γιώργο. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Λευτέρης, γιατί είπες χαρά πάνω από κάτι. Ο σκοπός πάνω είναι ευχαρίστηση. Ναι, γιατί εμείς πέρσι πραγματικά ματώσαμε στην Elite. Τα έλεγα και στον Αντώνη στο αμάξι ότι η Elite θέλει πέρα από το ταλέντο, θέλει το εξωαγωνιστικό ρε παιδί μου. Δηλαδή να παίρνει τα φάουλ, να είσαι συγκεντρωμένο, ξέρει. Εμείς ασχολούμαστε πάντα να τσακωνόμαστε με τους διαιτητές. Οπότε πέρσι κάναμε ένα σερί, θυμάμαι που κάναμε 10 συνεχόμενες ήττες στην Elite. Παραμιλούσαμε στα αποδυτήρια μεταξύ μας. Δηλαδή ήταν πολύ ψυχοφθόρο.
Αυτό θα έλεγα για μας ήταν το πιο δύσκολο. Αν και για να ανεβούμε στην elite στη Master, πάλι είχε πολύ αίμα, ρε παιδί μου. Είχε όμιλος, καλές ομάδες και ήταν ο θάνατος στη ζωή μου. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι η περσινή elite ήταν εμπειρία πρωτόγνωρη. Okay. Θέλω να μου πείτε τον καλύτερο και το χειρότερο, σε εισαγωγικά πάντα χιουμοριστικά αυτό, συμπαίκτη που είχατε ποτέ και γιατί. Και κυριολεκτικά δεν έχω πρόβλημα. Γιώργο, ξεκίνα εσύ. Το καλύτερο αγωνιστικά. Ξέρουμε ότι το Γιώργο του άρεσε. Γενικά, ρε παιδί μου, ο καλύτερο και χειρότερο συμπαίκτη μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάτσει δίπλα σου για τον οποιοδήποτε λόγο. Ναι, δεν με ενδιαφέρει τώρα ποιο είναι ο λόγο, εσύ τον ξέρει. Γιώργο, ξεκίνα εσύ. Καλύτερο συμπαίκτη που είχα. Θα έλεγα. Είναι ένα συμπαίκτη που έχω μόνο στο Summer. Και πολύ καλό φίλο και στοιχηματικό φίλο. Έχουμε βγάλει εκατομμύρια παρέα. Όχι. Είναι ο Σταύρος Ζαλμάς, με δελτίο στην πολιτεία, ιστορικό μέλος. Τριφυλιακό. Και δυστυχώς τριφυλιακό, τρεις μέρες πριν να δηλώσουμε πέρσι, ενώ είχαμε Ρούσο και Ζαλμά στο ρόστερ, με παίρνει, μου λέει, φιλαράκι, γίνει μαλακία, θα πάμε τριφυλιακό. Ομάδα της πολιτείας είναι αυτά. Αυτό. Ναι. Βέβαια με όνομα, εντάξει, τώρα τι να πεις. Και ο χειρότερος. Ο χειρότερος... Μην μου πεις όλους όσους σου έχουν έρθει στο μυαλό, έναν θέλω. Θα πω έναν που έχω βαρεθεί να το βλέπω, που παίζουμε 25 χρόνια παρέα και χρόνο με τον χρόνο γίνεται όλο και πιο περίεργος. Θα πω Σιμιτσόπουλος, ξεκάθαρα. Δηλαδή τον έστελα μεταγραφή μια χρονιά, όποια πλάκα να μην τον έχω δίπλα, να μου μουρμουράει. Αλλά ναι, χαριτολογώντας πάντα, Σιμιτς αγαπώ. Λευτέρη. Λοιπόν, εγώ παρότι έχω παίξει εκατοντάδες παιχνίδια με τον Κάρμα, που έχουμε, παρένθεση, έχουμε έρθει παρέα στο αυτό το πρωτάθλημα, έτσι, στο μπασκετάκι. Την πρώτη μέρα εγώ και ο Γιάννης ξεκινήσαμε μαζί σε αυτό το πρωτάθλημα το 14-15, νομίζω, με τους All-Star Lions. Μετά τη Φόζη και μετά Ντρου. Αλλά δεν μπορώ να πω το Γιάννη, γιατί μπασκετικά ο καλύτερος είναι ο Πούρος. Σε κάνει πολύ καλύτερο παίχτη. Για σένα λέμε, για τα δικά σου δεδομένα. Για μένα λέω. Για μένα λέω. Ναι, άσε τους προλόγους εννοώ. Πήγαινε κατευθείαν στο ζουμί. Ωραία, Σπύρος Πούρος, ο καλύτερος. Μπράβο. Γιατί ξέρει πολύ μπάσκετ. Και ο χειρότερος είναι ο Ανδρέας ο Πολυχρονόπουλος. Έτσι, μαχαίρος. Γιατί είναι παιχταράς, μπορεί σε κάθε παιχνίδι να βάζει 50. Αλλά εδώ μιλάμε για συμπαίχτη. Ωραία. Αν την έδινα το δεξί του αριστερό, αντιμετώπισε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί άμα έδινα από το ένα χέρι του στο άλλο. Πόσο μάλλον να φύγει μπάλα και από τα δύο του χέρια. Δεν υπήρχε αυτό. Έφευγε μόνο για σουτ. Για τίποτα άλλο. Άνω κάτω τα αποδυτήρια. Όχι, ήταν πολύ καλό παιδί. Δεν τσακωθήκαμε, δεν κάναμε κάτι. Αλλά δεν μπορούσε να παίξει μπάσκετ. Αυτό. Τέλος. Καλά, Φάντη, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ποια ομάδα έχει άχθη έτσι να την πατήσει κάτω, να την ξεφτυλίσει, να τη πετάξει τα μάτια έξω. Πρέπει να το πω. Ναι. New World Fix. Παύλα Ριταϊρής. Α, τους έχεις στοχεύσει δηλαδή. Θεωρείς δηλαδή ότι τους χρωστάς κάτι από το περσινό γι' αυτό? Όχι, είμαι εκδικητικός τύπος, γιατί θα λέω δεν είμαι εκδικητικός τύπος. Θεωρώ ότι είναι στο κεφάλι σου αυτό το εξαγωνιστικό. Εγώ, άποψή μου, έτσι. Ναι. Από την άλλη, μου αρέσει αυτό το μπιφ που έχει βέβαια δημιουργηθεί στις συνθήκες. Έχω, ας πούμε, έχω και ανθρώπους που ήταν σε αυτήν την ομάδα, που παίζουμε και σε άλλες ομάδες μαζί. Γιατί το πάνε. Έχω πιάσει ένα vibe περίεργο. Ένα περίεργο vibe απουσιών εκείνη την ημέρα. Okay. Και εκνευριστικής αστοχίας. Και εντάξει, και άλλοι λίγο. Την είδαν λίγο Τζόρνταν, η Ρίτα Ιρίς εκείνη την ημέρα. Γενικά όμως ήταν ατυχές, γιατί κερδίσαμε, κάναμε μια υπέρβαση, κερδίσαμε μια καλή ομάδα, νομίζω η Reload ήταν, οπότε ψιλοπανηγυρίζαμε, κλείναμε μπουζούκια και τέτοια πράγματα το βράδυ. Και κάτσαμε λίγο εκεί που ντυνόμασταν, βάζαμε τα πουκάμισά μας, να δούμε λίγο το match. Και έγινε αυτό το περίεργο. Ναι, έτσι σε χαριτολογώντας πάντα, 50% πάντα, και 50% σοβαρά, θα ήθελα να τους πατήσω πολύ αυτούς. Λευτέρη, εσύ, Σαντρού. Δεν νομίζω ότι έχω κάποια ομάδα. Και δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς έχει μια ομάδα άχτη μέσα. Δηλαδή... Γενικά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί μέσα στα χρόνια να μην έχεις μια ομάδα που να πεις εγώ. Εντάξει, άχτη, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέμε τώρα. Ότι εντάξει. Ναι, δεν θυμάμαι δηλαδή. Εγώ όταν έπαιζα ήθελα να κερδίσω το Δεμένα, ας πούμε. Είχα θέμα με το. Ήθελα να τους κερδίζω. Ναι, τον Αριστεό. Τον Αριστεό. Ναι. Έτσι. Αλλά σε αθλητικό επίπεδο τώρα, όχι ότι κάτι πιο σοβαρό. Δώσε κάτι, δώσε κάτι. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν πρώτη χρονιά Elite, την πρώτη χρονιά που παίξαμε από τις δύο, θυμάμαι ότι
μας μείωσε πάρα πολύ ο Στέργιος ο Πατσάκας. Σε μία νίκη που είχαμε νικήσει 20 πόντους, νομίζω. Αυτά είναι, αυτά θέλουμε. Ναι, όχι, ναι, αλλά δεν είναι εκδικητικό. Δηλαδή μας είχε μειώσει, οπότε. Θα ήθελα να ξαναπέξω. Δηλαδή την ώρα που είπε ότι εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να έχουμε χάσει, ότι είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Το άντρεσε και να βρει και να του ρίξει αλήθεια. Ναι. Σοβαρή διαφορά, δηλαδή δεν είχε πάει στο σουτ. Ναι. Beef. Δεν είναι beef όμω, όχι. Το παιδί. Ναι, μωρέ, Στέργιο, ναι, εντάξει. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που άκουγα. Ναι, συνέχεια, εβδομάδα παραβδομάδα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που άκουσα τι δηλώσει, ήθελα να παίξω τα. Εκείνη τη στιγμή. Πάμε τώρα. Ωραία, ξαναμπαίνουμε στο παρκέ να παίξουμε. Τίμιο. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Άρα τώρα είναι ένα έξτρα κίνητρο αν πέσει πάνω στη Hoot που είναι πρωταθλήτρια Winter Master για να την κερδίσει στο Summer Master και να δείξει ότι. Ναι. Και τη δεύτερη φορά δεν είναι τυχαίο. Άλλη ομάδα τότε, άλλη τώρα. Και εσείς, άλλοι είστε τώρα, δεν έχει σχέση με το άλλο. Αυτό λέω. Δεν ωραία, είναι... με τα δεδομένα μιλάμε, ρε παιδί. Δεν μπορώ να πω. Όχι, γιατί το είχε πει για εκείνη την ομάδα που είχαμε. Δεν το είπε. Για του Άγγλου Ντρού, σαν σωματείο. Δεν είναι η διπλωματία σου. Θα θες να πατήσει κάτω τον Πατσάκα ή όχι. Όχι, 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 αυτό είπα. Ανέφερα μια ομάδα, ένα γεγονός δηλαδή. Α, παρά τα μα. Λοιπόν. Είσαι διπλωμάτη πάντως. Δεν είναι διπλωματικό, λέω αλήθεια. Δηλαδή, αν αντίστοιχα σου μιλούσα για τι ποδοσφαιρικέ μου ομάδε, θα σου έβαζα μια λίστα και πέρα με 20 ομάδες. Δεν μα ενδιαφέρει, Λευτέρη, η ποδοσφαιρική σου ομάδα. Θέλω τον Ανακασιακό. Σου κάνει. Όχι. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί, μακάρι να συναντήσω σαν έναν κλειδί τον Ανακασιακό στο μπάσκετ. Να του ρίξω 70. Γιατί είναι άλλο το πεδίο. Γιατί έχει... έχουμε. Μπράβο, έχουμε μπει από το ποδόσφαιρο. Σου κάνει. Οκ. Εντάξει, άμα κάνει. Το όνομα. Ανακασιακό. Ναι. Ναι. Πήγε τελικώ. Ήταν με όνομα ομάδα. Είναι... όχι, είναι ανάκασα. Είναι... εντάξει, α μην το χοντρίξουμε. Λοιπόν, πείτε μα την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή που είχατε στη διοργάνωση. Καλύτερη δεν υπάρχει. Πες Γιώργο. Η χειρότερη ήταν αυτό που συζητήσαμε και πριν, το βάπτισμα πυρός με τον Τιλαβέρη. Okay. Που είναι ορισμός μπαίνουμε τα καφέ. Και ναι, εντάξει, ήταν και η πρώτη μας χρονιά βέβαια. Είχαμε και εμείς λίγο τον αέρα, ομαδάρα. Εντάξει, τι είναι αυτό το μπασκετάκι εδώ, πάμε και αυτά. Και φάγαμε μια καλή κρύα εκεί πέρα, στον τελικό. Η καλύτερη στιγμή θα μπορούσα να πω ότι ήταν το μάτς πέρσι με τις κουρκούτες. Το τρίτο, που 10 φορές δεν το παίζαμε, θα το κερδίζαμε άλλη μία νομίζω, που μας έστειλε Final Four. Okay. Παράταση νομίζω το παίρνει. Παράταση, χάναμε 7 πόντους στο 1,5 λεπτό. Μαζαράκι. Στο Παπανδρέου μου, τι ήταν αυτό το... Ναι, στο Περιστέρι. 10 φορές δεν το παίξουμε αυτό μας, θα το κερδίσουμε άλλη μία max. Δηλαδή, ήθελε ο Θεός εκείνη την ημέρα... Να κερδίσει. Ναι, αυτό ήταν ωραίο, ήταν ευχάριστο. Okay. Λευτέρη. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή. Νομίζω ήταν όταν στην πρώτη μας χρονιά στην Elite, ενώ έχουμε ξεκινήσει 4-0, νικήσαμε τους Wargamers. Νομίζω ότι εκεί που οι Wargamers τότε νομίζω ήταν ενεργοί πρωταθλητές κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να μην ήταν, αλλά ήταν οι Wargamers. Δηλαδή πολύ βαρύ όνομα, ειδικά τότε. Και τώρα, αλλά τότε ήταν λίγο παραπάνω. Αυτή η νίκη που κάναμε τότε, νομίζω ήταν η καλύτερη σαν Uncle Drew. Στην Elite, πρώτη νίκη, πρώτη μεγάλη νίκη. Είχε τον Μπεχθαρά. Το Στέφανο. Τον Καραγιάννη. Ναι. Στέφανο. Ναι, ναι, τον είχε. Τον είχε. Μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι μας είχε απειλήσει ότι επειδή είμαστε κακά παιδιά, δεν το είχε πει έτσι, την επόμενη φορά θα να το θυμόμαστε και θα το πληρώσουμε. Ξανανικήσαμε τελικά την επόμενη φορά, αλλά με τον Στέφανο τα είχαμε βρει και έπαιξε και σε εμάς και όλα καλά. Και η χειρότερη. Και η είναι έτοιμο να το πει, δηλαδή. Εδώ το έχει. Εμένα μου είχαν πει. Ευτυχώς που έχει έρθει ο Καλαφάτζη. Παρεξηγημένο. Όχι, όχι. Παρεξηγημένο, το λέω εγώ. Παιχταρά, μου είχαν πει ότι οι Wargamers είναι Ολυμπιακοί όλοι. Ναι. Εκτός από αυτό. Και τον βλέπω αυτόν, ρε φίλε, και να πάει να κατουρίσει ο Αταμάν, είναι δεξιά και χαμογελάει, ρε φίλε. Ναι, 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 ισχύει. Όπου σε όποιο γήπεδο και λέει, κάτσε τώρα, ρε φίλε. Οπότε έδεσε το γλυκό στο μυαλό μου. Παιχταρά, εντάξει, αστείο. Πάντα αστείο. Συνέχιση, συγγνώμη. Η χειρότερη. Η χειρότερη δεν είναι ο χαμένος τελικός, είναι ο χαμένος ημιτελικός με την ομάδα του διπλανού μου. Σίγουρα, γιατί ξαναλέω ήταν ένα παιχνίδι που θεωρούσαμε ότι άμα παίξουμε 10 φορές θα νικήσουμε τις 9.30. Τη μισή, αυτή τη μισή ήταν που χάσαμε. Έτσι νομίζουμε, έτσι. Εντάξει, να πω off the record ότι του είπα θα τον ρωτήσω την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή. Και του λέω εντάξει, μην πεις ότι γνώρισες εμένα, πες κάτι άλλο για να απλά να το απομείνει έτσι. Κοντά ήταν. Και αυτή η απάντηση. Α, ναι. Μπράβο, Λευτέρη μου, που μ' άκουσες. Δεν ήθελες να πω για τότε που σε γνώρισα, γιατί. Δώσε κάτι για εκείνη την ημέρα.
Δεν είχα και οπτική επαφή με το. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ξεχνάμε Αγκουανίλε, ξεχνάμε Ντρου. Ποια είναι η καψούρα σας που θέλετε να παίξετε? Ποια είναι η ομάδα, αρχικά να μου πείτε, που θα θέλατε να παίξετε, η μεγάλη καψούρα που έχετε και σε ποια ομάδα δεν θα παίζατε με τίποτα? Δηλαδή, για κάποιο λόγο δεν κατεβαίνει, ναι, η Αγκουανίλε, και για κάποιο λόγο δεν ξανά κατεβαίνουν οι Ντρου. Ωραία ερώτηση. Ναι, ευχαριστούμε. Πού θα παίζατε και πού, ναι, ούτε ζωγραφιστούς. Καλύτερα να το κόψω, καλύτερα να κάτσω στον καναπέ. Αυτό δεν μας έχει πει κανένα, τα ξέρεις. Ωραία ερώτηση, κανένα είναι πολύ φορά που λέτε. Και ρωτάτε και εμένα πρώτο, οπότε δεν έχω χρόνο να σκεφτώ. Πάρ' το πρώτο σου. Ναι, το πει ο Λευτέρης. Εσύ που ξέρεις, ήδη ξέρω που θα έπαιζα. Ξέρω που θα έπαιζα. Θα έπαιζα στους Λεγάμενους. Α. Είναι... Στο Βρετάκο. Ναι. Είναι... Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πυριώτης. Το ξέρω πάνω από 15 χρόνια. Γιατί ναι, τύχαινε και είχαμε βρεθεί σε κάτι, ναι, μονά που παίζαμε τότε. Ναι, είναι Πυριώτες. Έχουν και το Βαζελάκο μας. Που... Δεν έχω εγώ πρόβλημα με αυτά. Έτσι. Πιο γνωστός Παναθηναϊκός στον Πυριά, να πούμε, ναι. Ναι, ναι. Εκεί στην περιοχή. Βάκε Βασίλη, Καλλίπολη και αυτά. Να... Πασαλιμάν. Ναι, 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 ναι. Οπότε εγώ θα έπαιζα στους Λεγάμενους. Γιατί μόνο και μόνο και η φανέλα που γράφει Πειραιάς κάτω, ο αρρωστένο τρελαίνο, ναι, και οι World Gamers το λένε, ναι, αλλά εντάξει, είναι, ναι, διαφορετική. Ναι. Η λεγάμενη που γράφει Πειραιάς αρρωστένο, ναι, είμαι πολύ τοπική σήμερα τον Πειραιά, ναι, πάρα πολύ. Είμαστε όλοι πειρασμένοι. Θα έπαιζα, ναι, θα έπαιζα στους Λεγάμενους εγώ. Θέμα, ναι. Και πού δεν θα πήγαινες ποτέ? Στη Φάδο. Οκ. Okay. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μου τέριαζε κάτι τέτοιο κιόλας. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι και στο δεύτερο νέο σουτ θα άκουγα και τα δικά μου, ξέρω εκεί πέρα. Θα άκουγα, θα απαντούσα γιατί απαντάω. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ταιριάζαμε. Ναι. Βέβαια είναι η Real του μπασκετάκι. Ναι. Και αυτό, είναι η νούμερο ένα. Γιατί δεν θα πήγαινες. Βασικά είναι νούμερο ένα, νούμερο δύο και νούμερο τρία στο μπασκετάκι και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Ναι. Έτσι, και αυτή να τα ξεκαθαρίζουμε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Απλά δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινα. Ναι. Αυτό. Γιώργο. Εγώ θα πήγαινα πρώτα στους Friends, επειδή είναι μια πολύ καλή παρέα φίλων και, βλέπουν, και, αυτό το και βλέπουν και φιλαράκια κάθε απόγευμα μετά τους αγώνες, όχι πλακάνω. Θα πήγαινα ευχαρίστω στην ομάδα του φίλου μου, ναι, και λάτρη, ναι, των Final Four, παρόλο που είναι κούλα, στους Έλα Πούσε. Στον αναγνώστο. Βεβαίως, στον πρόεδρο. Για αλήθεια, για μένα αυτός είναι ο αληθινός πρόεδρος. Ναι, ναι. Και δεν θα πήγαινε, θα σου πω εγώ. New York Fix, Pavla Retirees. Εντάξει. Όχι, όχι. Έλα, άστα να μας πει, άστα να μας πει. Εντάξει, είναι μια απάντηση αυτή, αλλά εντάξει, όχι τώρα. Λόγω αυτού που έγινε. Όχι, και εκεί έχω ένα μπιφάκι, αλήθεια είναι. Ναι. Εκεί δεν θα πήγαινα σίγουρα, λοιπόν. Στου Scripts. Μεγάλη. Όχι, με του Scripts δεν έχω θέμα. Μια χαρά, ίσα ίσα. Τα γνωρίζουμε κάποια από τα παιδιά. Ναι. Είναι λίγο μανούρες, τι να κάνουμε. Ναι. Αν δεν ασχοληθείς, καλό είναι να μην ασχοληθείς, όλα θα πάνε καλά. Εγώ πιστεύω θα του τα φέρει η μοίρα να παίξει Fix Retirees και ξέρεις, οι γενίτσαροι γίνονται οι πιο πιστοί μετά. Ναι, μ' αρέσει αυτό που λες. Τελικά πού δεν θα πήγαινες? Πού δεν θα πήγαινα, όχι, και με Λευτέρη συμφωνώ, στη Φάδο. Γιατί για του αντιπάλου που παίξαν. Δηλαδή, εντάξει, πέρυσι στην Elite, παιδί μου, ήμασταν οι. Ο σάκο του box. Ο σάκο του box. Ναι. Δηλαδή και το εκλάμβανε αυτό και από του αντιπάλου. Ναι. Εμένα, ρε φίλε, είχε έρθει ο πρόκο με τον έψιλο τσίτονα, που εντάξει, ναι, δεν με βλέπει παικτικά, δηλαδή είναι σε άλλο επίπεδο ο τύπο και μου λέει, είσαι ένα τίποτα. Ποιο σου το είπε αυτό? Ο πρόκο. Είσαι ένα τίποτα. Ναι. Είσαι ένα τίποτα. Ναι. Ναι. Εμένα αυτό ήταν. Εγώ δεν πήγα ήμουν. Ξέρεις γιατί είχε και δίκιο. Ναι. Είμαι, έχεις δίκιο. Αλλά εκείνη, ναι, τη στιγμή που έτρωγα την 15άρα, ήμουνα στην 6η-7η σερή ήττα. Ναι. Ρε φίλε μου, κάτσε πολύ βαρύ. Υπάρχει και ο έχουν ένα, ναι, ένα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει και ο Ρετουνιώτη, ο οποίο σου πρόκου φτάνει στην κοιλιά και τον κοίταγε ο πρόκο και του λέει: με κοιτά, έτσι φανελά μου. Ναι. Του είπε ναι, ναι, ο Ρετουνιώτη. Κοίταξε, από τη μία άποψη. Colombians αυτή. Είναι, ναι, ωραίο να μπαίνει αυτό το. Ναι. Η σάλτσα. Μα αυτός, δηλαδή, αυτό ξέρει τι λέει. Να είσαι ένα παιχταρά και να τα λε. Δηλαδή, ναι. Εγώ στο λέω και στα μάξη, ότι εκεί το χάσαμε το να μείνουμε στην κατηγορία. Ότι μα εκνευρίζανε, ναι, ξέραν τι να μα πούνε και ασχολιόμασταν με το διαιτητή και αυτά. Και έτσι τσακωνόμαστε μεταξύ μας και χάθηκε η κατηγορία, ρε παιδί. Ναι. Δύο χρόνια άργησα να το μάθω. Αυτό. Ναι. Αυτό. Μας το είχαν πει και στους Lakers. Εμείς είμαστε πολύ καλά παιδιά, δεν το κάναμε. Ωραία. Θα κάνεις εσύ μια ερώτηση και μια εγώ που είναι εκτός προγράμματος και θα πάμε μετά στο παιχνίδι σου να δω τι θα κάνεις. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν,
Δύο επιλογές σας δίνω. Μπάζερ νίκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο ή καθολική εμφάνιση και νίκη με 15-20 πόντους. Λευτέρη, ξεκίνα. Ποιος? Σαν ομάδα, ρε παιδί. Καθολική εμφάνιση της ομάδας ή δικιά μου. Όχι, όχι. 60 πόντους. Μπάζερ δικό μου ή οποιοδήποτε. Α, ναι, το μπάζερ ποιανού είναι. Δικό σας, δικό. Για νίκη της παιδί μου, ότι πώς θες να κερδίσεις, με μπάζερ ή καθολικά 15-20 πόντους. Δεν έχω βάλει ποτέ μπάζερ. Ναι. Έχεις βάλει. Έχει βάλει, ναι. Καθολική. Α. Ξύλο. Ναι. Ξύλο, 20 πόντους, κοσάρικο. Να κάνω 35. Να φεύγουν από την κερκίδα αυτό τα 73-38. Ωραίο. 73-38. Γιατί όμως, για να μην έχει κάποιος να σου πει το οτιδήποτε, δηλαδή. Ότι γιατί διετσία, σίγουρα αν πάει με μπάζερ, μπράβο, θα πεταχτεί κάποιος και θα πει ότι στο δεύτερο λεπτό δεν μου έδωσες φάουλ βολές, το έδωσες απ' έξω. Ενώ στο 20άρικο πόσο λάθος να γίνει το σφύριγματα. Τίποτα. Βέβαια η χαρά του μπάζερ είναι διαφορετική, στιγμιαία όμως. Στιγμιαία. Η καθολική εμφάνιση είναι ότι σας πάτησα, σας διέλυσα, καληνύχτα. Γιώργο, μπάζερ. Ναι. Ναι. Δεν είμαστε και ομάδα που κάνει καθολικές εμφανίσεις. Και πολύ κλεφτοπόλεμο είναι η φάση. Οπότε ένα ωραίο μπάζερ, έτσι μεστό, ας το βάλει και ο Σιμιτσόπουλος που λέει ο λόγος. Έχει βάλει μπάζερ. Στο στιφάδο. Έχει βάλει μπάζερ ο Σιμιτσόπουλος. Το βαθύ κάθισμα το λεγόμενο, έτσι, που ακόμα αυτό μας βασανίζει. Έτσι, γι' αυτό έχει αυτό το τουπέ ο Σιμιτσόπουλος. Εντάξει, θα μιλάς καλύτερα. Όχι, λοιπόν. Εγώ σου λέω, αγαπάω αγαπημένους συμπαίκτες μου. Τις πέταξε από τις 16 έξω του κυπέλου. Ήταν ωραίο. Το βαθύ κάθισμα. Φάγαμε μετά μια καλή τριαντάρα, δεν θυμάμαι από ποιον, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει γραφτεί στη σελίδα της ομάδας τον buzzer beater. Ωραία. Όταν είναι η γλυκερία στο γήπεδο ή αν δεν ξέρω, έχει τύχει ποτέ γυναίκα στο ένα στο γήπεδο. Δύο φορές. Ωραία. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Σας, είναι κάτι... Ήταν με εποχές Πλάτωνα τώρα που παίζαμε με... αυτό σας αγχώνει, σας φτιάχνει, είναι αδιάφορο. Ακούνε βασικά, προσέξτε τι θα πείτε. Η γλυκερία φαντάζομαι είναι η τελευταία γυναίκα για μένα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπερδεύεται το πράγμα. Εμένα δε προσπαθώ να κάνω το παραπάνω, ναι. Ίσως είναι και λάθος μου. Π.χ. τότε με τους Δηλαβέρη που είχαμε φέρει και τα, ναι, μόνο τα σκυλιά δεν είχαμε φέρει. προσπαθούσα λίγο παραπάνω, αγχωνόμουν λίγο παραπάνω, δεν μου βγαίνει. Ναι. Με τη γυναίκα όχι, δουλεύει, με πιο πολλά άτομα, κόρες, ναι, και αυτά λίγο... Α πούμε, χθες παίζαμε ένα τελικό ποδοσφαίρου. Ήταν οι κόρες. Ήταν οι κόρες, μου λέγανε φάγαμε γκολ, μου λέει μπαμπά γιατί. Λες παραπάνω. Πάω να κάνω το πισκάνο. Πρέπει να γίνω ο Ρονάλντο τώρα. Άντε να τη εξηγήσω ότι δεν είμαι καλό στο ποδόσφαιρο. Και δεν... Εσύ. Εγώ όχι, το ίδιο παίζω. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Ναι. Είναι boost. Είναι δηλαδή η φάση να μας ανεβάσει, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να μην σε. Όχι, όχι, δεν έχω, δεν το έχω, δεν επηρεάζομαι. Και σε κανένα άθλημα κιόλας. Ναι. Δεν ασχολούμαι με το ποιοι είναι έξω και τι λένε και τι κάνουν ποτέ. Το ίδιο μέτρια θα παίξω. Εμένα, να σου πω κάτι τώρα. Τώρα λες ψέματα. Γιατί? Γιατί μου χτυπάς τόσο χρόνια ότι σε πήρα Kobe Bryant και σε έκανα Ιαν Βουγιούκα. Και τώρα ξαφνικά μας το παίζεις ότι δεν σε ενδιαφέρει. Ο Ιαν έχει Ευρωλίγκα. Ο Kobe δεν έχει. Δεν το έχει λέω σχέση, αυτό, εγώ δεν το λέω αυτό αγωνιστικά. Αγωνιστικά το όχι, λέω. Όχι, εγώ το λέω ότι με πήρες 85 κιλά και έφτασα 115. Όχι, για τα αγωνιστικά. Άστα, όχι. Γίνεται. Έτσι γίνεσαι μέτριος. Έτσι γίνεσαι Ιαν από Kobe. Για τα αγωνιστικά μιλάγαμε. Για τα αγωνιστικά. Που έλεγες βάζω 5, 6, 10 τρίποντα και οπότε αρχίσεις κάνω μείον 5. Αυτό είναι θέμα ότι δεν αγχώνομαι, ούτε προσπαθώ να κάνω το παραπάνω. Αποφάσισε. Είσαι κατσίκι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Είσαι κατσικοπόδαρη. Υπάρχει ένα κενό διάστημα στις σχέσεις μεταξύ έρωτα και γάμου. Όπα, φιλοσοφείτε τώρα η κουβέντα. Που είναι το τι θα κάνουμε, πάμε για φαγητό. Στον έρωτα κάνεις άλλα πράγματα. Στο αυτό το κενό στο γάμο μπαίνουν τα παιδιά, οπότε έχεις το χρόνο να πάει να κάνεις εκείνα. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, είσαι στη μέση. Ο χρόνος το καλύπτει πάρα πολύ το φαγητό. Άμα κρίνω ότι στο πρώτο τρίμηνο, ναι, πήρα τα πρώτα 10-15, ναι, έρωτας δεν υπήρξε ποτέ. Ναι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, για πάμε στο παιχνίδι σου, Γλυκερία μου. Λοιπόν. Να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, αφού έχω υπερβεί τον εαυτό μου σήμερα και έχω φέρει εδώ γαβροφωλιά από το γκουρού μοντέρ, από το συνεργάτη μου μέχρι τους καλεσμένους, το κλασικό start, bench, out. Σίγουρα ξεκινάω κάθε μέρα, όλη μέρα, όλη νύχτα, κάθε νύχτα το Βασίλη το Σπανούλη. Εντάξει. Start. Start. Στον πάγκο βάζω το Ζάρκο. Γιατί άλλαξε όλη την ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού όταν τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Το μπάσπαλι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό έχω πάρει το 8 φιλ. Αλήθεια. Ναι.
Εντάξει, λέει πολλά. Και όλοι ξέρουμε ποιο θα κόψουμε, έτσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Όχι, όχι, δεν το κόβω. Δεν είμαι. Μιλάω αγωνιστικά. Δεν μιλάω για τη μάνα του. Μιλάω αγωνιστικά. Πολύ καλά τα λες. Αγωνιστικά τώρα το να κόψεις μπορείς να κόψεις πάρα πολλούς, οπότε δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα. Σκέψεις έναν ρε παιδί μου ποιον θα κόβες, από τα δικά σου δεδομένα. Παρακολουθείς Ολυμπιακό 30 χρόνια, γιατί ήσουν 5 πριν, τώρα για να μας πεις. Ωραία, θα έκοβα τον Γιάννη τον Μπουρούση. Γιατί? Γιατί τον έχω συνδυάσει με κακά χρόνια του καλού Ολυμπιακού. Έδωσε πράγματα, βγήκε και MVP σε ένα κύπελο αν θυμάμαι καλά. Αλλά επίσης θυμάμαι ότι όταν ο Γιάννης ο Μπουρούς έφυγε από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός άλλαξε σελίδα. Όχι μόνο αυτός, έτσι. Είχε φύγει και ο Παπαλουκάς, έφυγαν και άλλοι. Αλλά ο Μπουρούς εκεί μετά τις 10 μέρες και κάτι τέτοια σχετικά. Εμένα δεν μου άρεσε. Ήταν 10 μέρες. Τι ήταν, 9. Είπε τώρα πριν το Παλαφόρ ήταν ότι απλά μούτζωνε. Και εγώ την είδα τη συνέντευξη. Βολικό, βολικό. Ψέμα μεγάλο. Δεν ήταν ξέρω ότι μπούτζε, ήταν πράγμα έτσι. Ψέμα. Αφού έλεγε, αφού έκανε και το χέρι, τα λέμε και καλά έκανε για το μέλλον. Όχι, όχι. Γιώργο, για πες εσύ. Μ' αρέσει ο Μπουρούση σαν παίχτης, έτσι. Απερίοδος σεβασμός, απλά λέω σαν στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Μόνο για Ολυμπιακό και για μπασκετάκι. Όχι, Ολυμπιακό. Εγώ θα κόβω το Σλούκα, παιδιά. Δεν βλέπω λόγο γιατί να μην κόψω το Σλούκα. Okay. Τεράστιος παίχτης, μικρός άνθρωπος. Okay. Θα το αφήσω εδώ. Και start bench. Συμφωνώ ακριβώς με ό,τι είπε ο Λευτέρης. Δεν βάζει κανείς στον Πρίντεζι, ας πούμε. Στο bench. Start. Στο bench, έστω. Όχι, ρε, εσύ. Γιατί ήταν πάντα second unit. Εμένα ο Ζάρκο ήταν ο παίχτης για τον οποίο κόλλησα με τον μπάσκετ. Πήρα και το νούμερό του. Εγώ και ο Ζάρκο φοράμε το 8. μπορεί να είναι και ο Πρίντεζης εκεί πέρα. Αλλά ήταν ο πρώτος μου έτσι έρωτας. Δεν μπορεί ο Πρίντεζης να μπει πάνω από τον Ζάρκο. Καλά, από τον Σπανούλη δεν μπορεί κανείς να μπει πάνω. Αλλά από τον Ζάρκο σίγουρα δεν μπορεί να μπει ο Πρίντεζης. Okay. Εσύ, Αντώνη, συμφωνείς με αυτά που σκεπτικός, είπανε. Σκεπτικός φαίνεται. Ναι, συμφωνώ ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο άδικο σε φάση ότι είναι τρία παιδιά τώρα τα οποία παίζουν. Ο ένας είναι το τεσσάρι σου, ο άλλος ήταν το τριάρι σου το 90, ο άλλος είναι το ηγέτης ο μεγάλος. Ναι, υπό αυτή την έννοια κάποιον πρέπει να αφήσεις έξω και θα τον αφήσεις. Πήγα στους ηγέτες, ρε παιδί μου. Πήγα στους ηγέτες. Ναι. Αυτό, πήγα στους ηγέτες. Ο Ζάκος... Μπορούσης που τον έκοψα, έχει υπάρξει ηγέτης στον Ολυμπιακό. Παρόλο που είχε καλά γκάρντ, είχε και τον Τζιόντοσιτς, είχε και με Σπανούλη έπαιξε και με Παπαλουκά έπαιξε. Αλλά έχει υπάρξει και ηγέτης, γιατί ήταν και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Βασίλης είναι το νούμερο ένα, τελείωσε. Εκεί σταματάνε. Με τον Βασίλη έπαιξε ένα χρόνο. Ναι, ρε παιδί μου, όχι λέω για τον Σπανούλη. Ότι ο Σπανούλης είναι. Ο Σπανούλης είναι start για όλους. Σε όλα, με όλους θα τον πάρει. Τέλεια. Αυτό ήταν. Πάμε γιατί θα φάμε παντόφλα. Φτάσαμε. Εντάξει, στα όρια μας είμαστε. Πρέπει να είμαι σε 10 λεπτά σε νηπιαγωγείο. Εντάξει. Στην Κηφισιά. Έλα μωρέ, δίπλα στην Εθνική μας θα βγεις, θα ανέβεις. Θα γίνει. Ναι, περίμενε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλά, Γιώργο, εσύ εδώ πέρα έχει έρθει απλά για την καβλάντα προφανώς. Ήτανε. Όχι, έτσι είναι, εντάξει. Μου λείπουν οι παίχτες και οι πεντάδες και τα ιστορικά, αλλά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ, όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, τα λες και τώρα κοκοκό με το που ανοίξανε. Γιατί τι είπε, τι γενικότερα σε όλα διπλωμάτης και εγώ θα βεού. Τι δεν τέλος είπα. Τέλος πάντων τώρα. Τι δεν είπα. Θα τα πούμε μετά αυτά στο σπίτι. Εδώ πέρα δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς. Καλή επιτυχία να έχετε στις ομάδες σας, να ολοκληρωθούν οι στόχοι σας, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Με πολύ, πολύ, πολύ μπάσκετ. Για χαρά σε όλους.